Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και χαμογελάμε προφανώς και χαμογελάμε κάτι περισσότερο ίσως και από εκείνο που επιτρέπεται, αλλά από τη στιγμή που με την ψυχή μας ερχόμαστε εδώ, εννοείται ότι ακολουθάμε τα ρήματα της ψυχής. Και αυτή από μέσα μας λέει χαμογελάστε, όχι γιατί είναι μεταδοτικό, αφήστε το αυτό πάλιωσε, γιατί όταν είναι της καρδιάς και της ψυχής, τότε επειδή ακριβώς είναι αληθινό, είναι και των υπολείπων. Δεν είναι μόνο δικό σου. Το παίρνουν και οι άλλοι. Και το κάνουν ό,τι θέλουν. Και τι μπορείς να κάνεις ένα χαμόγελο. Να το παίρνεις, να περιδιαβαίνεις στους δρόμους της πόλης, γιατί σε πόλεις πλέον ζούμε, δυστυχώς καταλήξαμε στις πόλεις. Και εκεί το κάθε χαμόγελο του καθενός ξεχωριστά να είναι και ένα μικρό φως. Ένα φωσάκι, όπως έλεγε ο Σκαρύμπας ο αείμνηστος, τον οποίον τον πετροβολήσανε και ζητήσανε να μην ενταφιαστεί. Θα σας πω άλλη φορά την ιστορία. Γιατί όλοι αυτοί είχαν το ίδιο τέλος. Και μάλιστα, οι δράστες ήταν μια ολόκληρη κοινωνία, η οποία ήταν κακώς πληροφορημένη και κυρίως ήταν φανατισμένη. Όταν ενσκύψει ο φανατισμός, καταργούνται όλα, κυρίως ο πολιτισμός. Γι' αυτό έχει κάπου κάτω, στο προήμιό μας, λέει, άρχοντας είναι μόνο ο πολιτισμός. Και δεν εννοεί τον κάθε τυχάρπαστο που έρχεται να κάνει τον εξουσιαστή, προφανώς εννοεί ότι ο άνθρωπος, ο πολιτισμένος, είναι από μόνος του ένας υγιής, επαρκής άρχοντας. Αυτό είναι. Και επειδή μιλάμε για θέατρο εδώ με τον φίλτατο, τον Αλέξανδρο, νομίζω ότι το θέατρο αρχαιόθεν, γι' αυτό κρατήθηκε η Ελλάδα. Ένας από τους τέσσερις σημαντικότερους λόγους που συνεχίζει να υφίσταται το ελληνικό πνεύμα είναι ότι το θέατρο γεννήθηκε σε αυτήν την πατρίδα. Αν το ψάξετε βαθύτερα, οι υποψιασμένοι προφανώς το έχετε ήδη διαπράξει, θα το βρείτε. Γι' αυτό συνεχίζουμε να υπάρχουμε. Γιατί είχαμε το θέατρο. Στο θέατρο, λοιπόν, ο Αλέξανδρος ο Νικολαίδης, τον έχω εδώ δίπλα μου, είπα μετά τις παράστασεις, θα τα πω για μια φορά ακόμη, θα τα πούμε και όταν έρθει εκείνη η ώρα, η 13η Ιανουαρίου, τότε θα έχουμε την πρώτη, την επίσημη πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη. Θα πάνε οι μαθητές, θα δείτε την παράσταση. Θα είμαι κι εγώ κάπου εκεί γύρω ανάμεσα, γιατί παιδί είμαι, στα παιδιά μέσα θα είμαι. Και μετά θα τη συζητήσουμε εδώ, ελεύθερα πάντα, έτσι όπως το συνηθίζουμε και μας έρχεται από μέσα. Τώρα, η παράσταση θα έχει μόνιμο χώρο το Λαγαριοφυσικό Μουσείο. Έδειξα από την αρχή ότι με διήγηρε κάπως αυτό, το Λαγαριοφυσικό Μουσείο. Από πού και σου. Λοιπόν, το Λαγαριοφυσικό Μουσείο γιατί. Εμείς, όπως είπα και πρωτήτερα, συνηθίζουμε να παίζουμε σε, όχι μόνο στα σχολεία, αλλά όπου υπάρχουν παιδιά και σε χώρους πολιτισμού, σε θέατρα, πολυχώρους, παντού. Το Ολογραφικό Μουσείο ήταν μια πολύ συνειδητή επιλογή, γιατί, για δύο λόγους. Ο ένας είναι, καταρχάς, γιατί ξεκίνησε από εκεί, φέτος, πρώτη χρονιά, το παιδικό εργαστήρι του Μικρού Βορρά της ομάδας. Δηλαδή, γίνεται θεατρικό εργαστήρι για παιδιά, από προσχολική ηλικία μέχρι και έκτης δημοτικού, μέσα σε αίθουσα του Ολογραφικού Μουσείου. Και αυτό έγινε για τον λόγο του ότι θεωρήσαμε τρομερά ενδιαφέρον να συνδυαστεί στο μυαλό ενός παιδιού ένας χώρος μουσιακός μαζί με το θέατρο. Που σημαίνει εκπαίδευση, εκτόνωση, διασκέδαση. Ψυχαγωγία. Ψυχαγωγία. Έτσι λοιπόν, σκεφτήκαμε να γίνει και μια παράσταση εκεί, να γίνει μια παράσταση μέσα σε ένα μουσείο. Ο χώρος σας ευνόησε τελικά, ενώ ως, ως χώρος. Ναι, ναι, απόλυτα. Καταρχάς, οι παραστάσεις, όπως έτσι και ο Ραφτάκος, είναι ειδικά σχεδιασμένες για να παίζουν οπουδήποτε. Η παράσταση, δηλαδή, παίζεται μέσα σε ένα μεγάλο θέατρο, σε μια τελική σκηνή, παίζεται σε ανοιχτό θέατρο, σε κήπο, σε αυλή, σε πολυχώρο, σε σχολική τάξη. Μάλιστα. Άρα τα παιδιά, γιατί κατά την δική μου εκτίμηση, ως μοιημένος, θεωρώ χώρο για παιδικό θέατρο, τον χώρο που είναι προσιτός για τα παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά μπορούν να ανέβουν στη σκηνή. Ναι, καταρχάς κάθονται μπροστά μας, κάθονται σχεδόν πάνω στη σκηνή. Γιατί τα παιδιά ανεβαίνουν στη σκηνή. Την ώρα που παίζει η παράσταση, αυτά ανεβαίνουν πάνω. Και έτσι σκεφτήκαμε το μουσείο, καταρχάς γιατί είναι πολύ ωραίος ο χώρος εκεί. Έχει έναν εκπληκτικό κήπο, ένα πολύ όμορφο καφέ ακριβώς στον κήπο του Λαογραφικού. Μέσα είναι περιποιημένος ο χώρος και έχει μια πολύ ωραία διαμορφωμένη αίθουσα με οριοθετημένη σκηνή.
και θέσεις ειδικές για το κοινό. Οπότε σκεφτήκαμε ότι το θέατρο να παιχτεί μέσα σε ένα χώρο που είναι μουσείο είναι ό,τι καλύτερο. Προφανώς, τα παιδιά, κακά τα ψέματα, μόνο που ακούν τη λέξη μουσείο, όταν είναι εκδρομή με το σχολείο ή οτιδήποτε, αυτόματα κάπως βαριέται το μέσα μουσείο. Έχει συνδυαστεί με κάτι το οποίο είναι σαν να είναι. Σαν να μην τους παραπέμπει σε κάτι. Ναι. Γιατί ίσως κάποιοι αποφύγαμε, σαν δάσκαλοι, αποφύγαμε να τους μίσουμε στην πραγματική έννοια, να τους πούμε ότι μουσείο είναι ο χώρος που διαχειριζόταν παλιά οι μουσες, δηλαδή οι απόλυτες εκπρόσωποι των τεχνών. Ορίστε, ναι. Η παγκοσμιότητα έχει ονοματίσει τις τέχνες σε παγκόσμια κλίμακα με τα ονόματα των μουσών, των πυρίδων μουσών. Γι' αυτό και εμείς το μουσείο λοιπόν είναι ένας χώρος. Ακριβώς αυτό. Έτσι. Να κάνουμε λοιπόν τέχνη μέσα σε ένα μουσείο, ώστε ένα παιδί να μπαίνει σε ένα μουσείο και να αυτόματα και να το σέβεται. Και να το σέβεται κυρίως. Αρχίσει να το αγαπάει. Ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Έτσι, που συζητώντας ανοίγει η όρεξη, αντιλαμβάνομαι κι εγώ μερικά πράγματα, εφόσον έχεις και την. Τη διάθεση, νομίζω ότι είσαι από τους καλύτερους που γνώρισα μέχρι τώρα στο να μην φοβάσαι τις ερωτήσεις. Καθόλου ίσα, θέλω πάρα πολύ. Έτσι, ότι εδώ κάνουμε κουβέντα πάντα. Αυτό που είπα και πριν είναι ότι έτσι πιστεύω ότι έχετε ένα πολύ ωραίο ένστικτο και μια γνώση για σωστές ερωτήσεις πάνω στα θέματα πολιτισμού. Οπότε εγώ είμαι με διπλά χαρούμενος που να μπορώ να πω όλα αυτά τα πράγματα που υπάρχουν. Τώρα πες μου λίγο, πόσοι υπηρετούν τώρα αυτάκο των λέξεων. Πόσοι υπηρετούν μετά από το λέξο. Λοιπόν, είμαστε τρεις ηθοποιοί. Τρεις. Επισκηνής είστε τρεις. Επισκηνής είμαστε τρεις. Οι δράστες, τα πρόσωπα είστε τρία. Όπου μοιραζόμαστε και την αφήγηση αλλά και 12 ρόλους. Υπάρχει αφηγητής λοιπόν. Βέβαια, υπάρχει αφηγητής. Αφήγηση και δράση ταυτόχρονα. Ναι. Καλό κόλπο. Και γρήγορες εναλλαγές ρόλων. Ναι. Έχουμε έναν ηθοποιό, ο Μάρκος Τότσκας είναι. Ερμηνεύει τον Ραφτάκο. Ναι. Εγώ και η Άννη Ντουμούζη κάνουμε όλους τους υπόλοιπους ρόλους και την αφήγηση του παραμυθιού. Δηλαδή τους ρόλους των πελατών. Τους ρόλους των πελατών. Εσείς είστε οι πελάτες, οι οποίοι έρχεστε να ράψετε στο Ραφτάκο των λέξεων ρούχα. Κάνουνε, παραγγέλνουνε, ζητάνε ρούχα ή για επιδιόρθωση, καινούρια ρούχα για κάτι συγκεκριμένο. Έτσι ο Ραφτάκος ράβει με συγκεκριμένες λέξεις για κάθε. Δεν ράβει δηλαδή αυτό που λέμε, το βάζω στη βιτρίνα και ελάτε, προβάρετε το και πάρετε το, για τον καθένα ξεχωριστά. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Έχω εντρυφήσει, τώρα έχω μπει καλά στο ωραία. Και έχουμε έτσι ιδιαίτερους ρόλους που, να το πούμε και αυτό, επειδή η διασκευή έγινε από εμάς τους τοπιούς και το σκηνοθέτη. Τον Τάσο το Ράτζο, που είναι ο σκηνοθέτης μας. Σε συνεργασία φυσικά με τον συγγραφέα, τον Αντώνη Παπαθεοδούλου. Γιατί στο παραμύθι δεν υπάρχει. Ο Αντώνης ο Παπαθεοδούλου είναι Θεσσαλονικεύσης. Όχι, είναι στην Αθήνα. Είναι Αθηναίος. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Μάλιστα. Ωραία. Έτσι λοιπόν πήραμε και φτιάξαμε κάποιους ρόλους, οι οποίοι από τις πρώτες παραστάσεις συνειδητοποιήσαμε ότι αγαπιούνται από παιδιά νηπιακής ηλικίας μέχρι και έκτη δημοτικού. Γιατί βλέπουμε έναν ρεμπέτη, ένα παλιό λαϊκό τύπο του ρεμπέτικου με τον μπαγλαμαδάκι του, ο οποίος ζητάει να του ράψει ο Ραφτάκος το κοστούμι του γιατί του σκίστηκε πάνω στο κεφάλι. Και με το ύφος εννοείται. Στην αργό της εποχής. Έχουμε έναν έφηβο, ένα παιδί που σκίστηκε το παντελονάκι του από το παιχνίδι, μετά εξελίσσεται και γίνεται έτσι ένας ράπερ, ένας σύγχρονος ράπερ, ο οποίος παίζει με τις ρήμες του και το hip hop. Υπάρχει και αυτό το στοιχείο δηλαδή μέσα και το λαϊκό μέχρι στιγμής και το hip hop. Υπάρχει μια star η οποία θέλει να ανεβάσει μια παράσταση, μια όπερα και ζητάει από το ράφτη όλα τα κουστούμια της όπερας. Μια υποψήφια δήμαρχος η οποία γίνεται εν τέλει δήμαρχος. Έτσι, λίγο δεν τους αφήσατε απ' έξω. Τίποτα δεν έμεινε απ' έξω. Είναι και σατυρική λίγο η παράσταση. Άθελα γιατί η πραγματικότητα κάποιες φορές. Ξεπερνάει. Πέραν του ότι μέσα από τη σάντρα λες όλες τις αλήθειες. Δεν κόβεις κανένα. Περνάνε, αυτό, τίποτα, ναι. Και με πάρα πολύ χιούμορ. Αλλά με χιούμορ που είναι αληθινό και με μεράκι. Αυτή την παράσταση τη φτιάξαμε πραγματικά με μεράκι και αγάπη. Δουλεύουμε 6 μήνες για την παράσταση, για τα πάντα. Και επειδή είναι πολύ ωραία έτσι, η αφορμή που μου με ρωτήσατε για το πώς είμαστε και εκτός σκηνής. Τρεις είμαστε λοιπόν ηθοποιοί. Από πίσω είναι ένας σκηνοθέτης, ο Τάσος Ράτζος, ο μουσικός μας, ο Θοδωρής Παπαδημητρίου, που έχει γράψει πρωτότυπη μουσική για την παράσταση, η κινησιολόγος μας, που έχει επιμεληθεί όλη την ακρίβεια της κίνησης του κάθε ρόλου, των χορογραφιών, η Λένα η Μοσχά, σκηνογραφία, ενδυματολογία, η Ελένη Ιωαννίδου, έχουμε τη Στελίνα Βογιατζή, διδασκαλία τραγουδιών,
και υπεύθυνοι του διαδραστικού μέρους της παράστασης, στο επιστημονικό κομμάτι του έργου, είναι η Φλόρα Ισπύρου, η οποία είναι και αυτή στην Αθήνα, εργάζεται μαζί με την Ξένια την Καλογεροπούλου. Και είναι η επίσημη συνεργάτης μας στο διαδραστικό μέρος. Γιατί υπάρχει διάδραση κατά τη διάρκεια της παράστασης με τα παιδιά. Τα παιδιά δηλαδή παίρνουν μέρος στην ιστορία. Ναι. Συμμετέχουν ενεργά. Λένε την άποψή τους, λένε τις λέξεις που ζεσταίνουν τα ίδια τα παιδιά. Λένε τι σκέφτονται τώρα οι ήρωες, τι θα μπορούσε να συμβεί. Εκφράζουν άποψη. Και αυτό είναι ακόμα πιο δυνατό για την παράσταση. Μάλιστα. Το στοιχείο της διάδρασης. Λοιπόν, υπάρχει χρόνος και θα τον εξαντλήσω γιατί μου αρέσει πολύ η κουβέντα. Κυρίως η γνωριμία με έναν νέο άνθρωπο. Πάντα υπάρχει μία συγκίνηση. Μέχρι πού θα το φτάσεις, τι έχεις στο μυαλό σου έτσι, εφόσον σε ρώτησα να μου πεις ό,τι θυμάσαι. Ναι. Να πας στην παιδική σου ηλικία δηλαδή και να προχωρήσουμε προς τα εδώ. Μέχρι πού θεωρείς, μέχρι πού ονειρεύεσαι ότι μπορεί να φτάσει αυτό, τι θέλεις να κάνεις ακριβώς. Στον κινηματογράφο είπες ότι έχεις πάρει μέρος. Ναι, 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 ναι. Έχεις πάρει μέρος στον κινηματογράφο. Ναι. Θέατρο κάνεις, τι άλλο θα σε ενθουσίαζε και το έχεις βάλει στόχο. Δεν, ο μοναδικός στόχος που υπάρχει και ο μοναδικός στόχος που υπάρχει είναι να μπορώ να έχω την ελευθερία να κάνω αυτό που αγαπώ, αυτό που με εκφράζει και να θέλω να λέω αυτά τα πράγματα που θέλω στον κόσμο. Αυτό θέλω. Θέλω να έχω την ελευθερία να τα κάνω όλα αυτά. Γιατί εμείς είμαστε μια γενιά η οποία δυσκολεύεται πολύ. Από όταν ξεκινήσαμε να σπουδάζουμε γενικότερα, είχαμε τα προβλήματά μας, τα εμπόδια μας και ακόμα τα έχουμε. Αλλά αυτό που θέλω είναι να έχουμε την ελευθερία να κάνουμε όχι το όνειρό μας πραγματικότητα. Αυτό γίνεται. Εντάξει, και το όνειρο είναι κάτι που προσαρμόζεται. Σωστό. Yeah. Αυτό που θέλω είναι να μπορούμε να εκφραζόμαστε χωρίς κανένα εμπόδιο. Αυτό όπως μου το λες όμως, ξέρεις, εισπράττω μια θλίψη. Θα την πω έρπουσα, για να μην την πω, γιατί στα μάτια σου έχεις το πλεονέκτημα να βγάζεις έτσι πολύ φωτεινότητα. Η θλίψη δεν είναι φωτεινή. Αν και είναι καλή δασκάλα, καλό είναι να θλιβόμαστε, ειλικρινά όμως. Ναι. Μέχρι και αρκεί να μας πάει παραπέρα. Να μας τρέχουν και τα ζουμιά που λέμε. Είναι υγιέστατο όλο αυτό. Είναι η περίφημη κατά την ψυχολογία διαχείριση της θλίψης. Είναι μια, θα έλεγα, υπέρτατη ανάγκη για την ανθρώπινη ψυχή να το βιώνει και αυτό, να διαχειρίζεται τη θλίψη της. Θέλω να μου πεις για τα εμπόδια. Αναφέρθηκε σε εμπόδια. Υπήρξαμε μπάστακες. Μια προηγούμενη γενιά, αυτή που δασκάλευε, ήταν έτσι πιεστική. Ναι. Σου φάνηκε ότι είναι ανελεύθερη, ότι προσπαθεί να περάσει πάλι τα δικά της πράγματα και δεν αφήνει μια νέα κοινωνία θεατρική εμπροκειμένου, μια άλλη γενιά, μια άλλη φουρνιά να χτίσει τον εαυτό της μόνη της ελεύθερα. Νομίζω το εμπόδιο είναι κυρίως... Τώρα ανοίγω χοντρή κουβέντα, αλλά... Ναι, είναι πολύ μεγάλη αυτή η κουβέντα, η αλήθεια είναι. Εγώ δεν θα το... Δεν θα έλεγα για τις προηγούμενες γενιές τόσο, όσο για τα πράγματα που έχουν να κάνουν με τη χώρα μας σήμερα. Τις οικονομικές δυσκολίες. Α, για αυτές μιλάς. Ναι, στη Θεσσαλονίκη πρέπει να το πούμε και εντάξει, αυτό. Το ένα θέατρο κλείνει μετά το άλλο. Ναι, μόνο πόλεις δεν είναι. Γενικότερα δεν είναι πόλεις. Και εμένα μου επιτρέπεται να το λέω. Παίρνω το δικαίωμα μόνος μου από τη σημαία που λέμε. Αυτή δεν είναι πόλεις. Γι' αυτό πρέπει να στηριχθεί στον πολιτισμό, να ξαναφωτιστεί. Και μέσα από τη γύμνια της, τη φτώχεια της, γιατί εκεί κατάντησε αυτή η πόλη, η κατά τα άλλα φωτεινότατη ιστορικά, να αρχίσει να δείχνει έναν καλύτερο εαυτό. Αυτή δεν είναι πόλη. Έχετε ευθύνη σαν δημιουργοί να την ξαναφωτίσετε από την αρχή τη Θεσσαλονίκη. Αυτό αισθανόμαστε και αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε. Αυτό, ας πούμε, θέλω πολύ να το υποστηρίξω. Ναι, πολύ να είμαι ενεργός σε μια πόλη η οποία μπορεί να πέφτει, αλλά εγώ θα προσπαθήσω το να το καταλαβαίνω αυτό και σου. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Νομίζω ότι. Είναι τιμή και μόνο που έρχεσαι κοντά να το πεις έτσι σαν ένας νέος δημιουργός, σαν ένας νέος καλλιτέχνης. Ναι. Οι δάσκαλοι, εμείς, γιατί η δικά μου γενιά είναι οι δάσκαλοι, έτσι. Ναι. Εμείς είμαστε. Στο θέατρο, πώς σου βγαίνουνε, πώς σου βγήκανε μέχρι τώρα. Θα το ρωτήσω και αυτό, γιατί έχω την τόλμη να ρωτήσω... Οι δάσκαλοι, αυτοί που ανέλαβαν τη θεατρική σου παιδεία. Αχα. Όχι, είμαι ευτυχής και από τους δασκάλους που γνωρίζω, μάλιστα, από τους δασκάλους που έχω συνεργαστεί, να έχω πολύ ωραία έτσι, εμπειρία, να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι
Μου άνοιξαν, όπως είπα πριν, μου άνοιξαν έναν δρόμο, έναν κόσμο. Οπότε οι δάσκαλοι, οι καλλιτέχνες που δουλεύουν στις δραματικές σχολές και στις σχολές θεάτρου και σε όλες τις σχολές τέχνης που αφορούν την τέχνη, θεωρώ ότι είναι αρκετά ενεργοί και ότι έχουν τη συνείδηση ότι απευθύνονται σε νέους ανθρώπους που θα βγουν αργότερα έξω από τη σχολή τους και θα παράγουν πολιτισμό. Νομίζω πως δεν υπάρχει πρόβλημα στους δασκάλους θεατρικής αγωγής. Στο ψυχοδυναμικό που αφορά στην εκπαίδευση. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Το ήθελα πάντως, γι' αυτό το ρώτησα, θεωρώντας ότι θα μπορούσε. Από ό,τι πιστεύω, όχι, δεν συμβαίνει. Και, επειδή, και ούτε καν οι εκπαιδευτικοί που συναντώ, που μας καλούν στα σχολεία με την παράσταση, είμαι αρκετά περήφανος που συναντώ εκπαιδευτικούς ενεργούς που να θέλουν να κάνουν μια εναλλακτική μορφή εκπαίδευση στο σχολείο τους. Παραδείγματος χάρη, το να φέρουν μια παράσταση με μύθους του Εσώπου. Και πριν την παράσταση να κάνουν κάποιες δράσεις με τα παιδιά τους και μετά την παράσταση το ίδιο, να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο θέατρο, είναι κάτι πολύ ωραίο που συμβαίνει. Συμφωνώ. Οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα στο εμψυχοδυναμικό, υπάρχει πρόβλημα στην κατάσταση στην οποία έχουμε έρθει σαν χώρα λόγω κρίσης. Ναι. Αλλά για να τα λέμε και αυτά, για να μην μένει το συνέστημα της θλίψης ή οτιδήποτε, έχουμε χρέος και οι καλλιτέχνες και οι άνθρωποι του πολιτισμού αυτό να το εξελίσσουμε και να το πάμε παραπέρα. Ας πούμε. Εάν λοιπόν το ένα θέατρο κλείνει μετά το άλλο σε μια πόλη, εμείς έχουμε χρέος να ανεβάζουμε και άλλες παραστάσεις, ακόμα περισσότερες παραστάσεις και να τις παίζουμε σε μουσεία, σε πολυχώρους, όπου μπορεί να παιχτεί θέατρο. Ναι. Γι' αυτό είναι κάνουμε πολύ σωστή θέατρο. Η σκέψη σου και η πρότασή σου εμπροκειμένου, γιατί σημασία έχει η παράσταση και όχι ο χώρος. Ναι, όπως ακριβώς. Λοιπόν είπες. Και θεατρική μαγεία μπορεί να γίνει παντού. Να τα κλείσουν τα θέατρα, εμείς θα παίξουμε και στα προάβλια των σχολείων και στα προάβλια αυτό. Των εκκλησιών και όπου μας επιτροπεί. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε και κάτι τελευταίο. Τώρα που αλλάζει η χρονιά, εμείς είμαστε εδώ για τελευταία φορά. Το ξαναλέω σε εσάς, απευθύνομαι. Θα εμφανιστούμε πάλι ως 2019. Θέλω να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι αυτό που βιώνουμε, το κάναμε μια καλή κουβέντα προηγουμένως με έναν ωραίο τίτλο έτσι για να έχουμε το ασφαλές ορμητήριο των λόγων μας με τον Κωνσταντίνο τον Μουρούτη. Αυτό που διαχειριζόμαστε σε επίπεδο εορτών, σε ικανοποιεί σαν ένα νέο παιδί, σαν έναν Έλληνα, σαν έναν χριστιανό, σαν έναν τέλος πάντων δανείσου εσύ, βρες, μάλλον τους έχεις όλους αυτούς τους ρόλους σαν ιδιότητες. Εγώ είμαι περήφανος που τους έχω πάντως. Το λέω δημόσια. Είμαι περήφανος που είμαι χριστιανός, που είμαι Έλληνας, που είμαι ένας άνθρωπος τέλος πάντων ανάμεσα στην κοινωνία. Δεν διάλεξα κάποιο ξεχωριστό οφίτσιο για να έχω προσλαμβάνουσα άποψη σε επίπεδο φωτισμού. Νομίζω ότι μία αυτάρκεια σε φως είναι ό,τι καλύτερο. Ναι. Πώς θα νιώθεις όλα αυτά, ικανοποιείσαι? Από αυτό που συμβαίνει, αυτό λέμε ερωταστική περίοδος. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι μια ερωταστική περίοδος πρέπει... Υπάρχει αλήθεια, αυτή η αλήθεια που έχει στο μυαλό σου και έχει ανάγκη η συνείδησή σου. Αυτή τη ηλικία η συνείδηση. Όχι. Υπάρχει αλήθεια. Πιστεύω ότι υπάρχει, γιατί το ερωταστικό πνεύμα νομίζω ότι υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό που λείπει είναι λίγο πιο αληθινά βλέμματα ο ένας προς τον άλλον. Δηλαδή, μέσα στις γιορτές, νομίζω ότι αυτό που μας λείπει περισσότερο από όλα είναι η αξία του να δίνουμε, η αξία του να μοιραζόμαστε και η αξία του να λίγο να μιλάμε λίγο πιο, θα πω πάλι στο παραμύθι, λίγο πιο ζεστά απέναντι στους άλλους. Ναι. Αυτό μου λείπει. Να ράβουμε καλύτερα κουστούμια για τους άλλους. Θα σας πω αυτό που είχαμε μείνει προηγουμένως, αυτό που μου λείπει από τις, όχι μόνο από τις γιορτές, αλλά και από γενικότερα στην καθημερινότητα, είναι ακριβώς το μήνυμα που περνάει ο Ραφτάκος των Λέξεων και ο Αντώνης Παπαθεοδούλου. Ότι το μυστικό της τέχνης του Ραφτάκου είναι οι λέξεις που ζεσταίνουν, άρα ο τρόπος που μιλάς, ορμαίνουν πιο πολύ από όλα τα υλικά του κόσμου. Ναι. Άρα αυτό ο τρόπος που μιλάς, μα το λέγανε και οι παλαιοί. Το λέγανε ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, έχουμε αυτό και η κόκαλα τσακίζει. Δηλαδή, αν θέλεις να χαλαστείς, το όπλο είναι η γλώσσα. Ναι. Ανοίγεις το βρωμό στομά σου, όπως λέμε, και αρχίζεις και ναι. Γίνεσαι κακός με όλους. Τουναντίον, αν θέλεις να είσαι ένας αγιασμένος άνθρωπος, χρησιμοποιείς πάντα ένα ωραίο λεξιλόγιο. Εγώ, όταν διάβασα το παραμύθι, μου ήρθε ένα στίχος από τον Μάνο Ελευθερίου,
που λέει «Πού πήγε αυτός που ξέρει να μιλά». Μάλιστα. Αυτό μου βγάζει αυτό το παραμύθι. Ναι, ωραίο στίχος. Και όταν τελειώνει η παράσταση, να φανταστείτε, λέμε τώρα που λοιπόν έρχονται γιορτές και πια έχουμε χειμώνα, έχουμε κρύο και έχουμε φτάσει στο σημείο των εορταστικών ημερών, λίγο πιο ζεστές λέξεις απέναντι στους άλλους. Για να γράψουμε πιο ζεστά ρούχα. Γιατί ζεστές λέξεις, όπως είπαμε, δεν είναι πουκάμισο, πουλόβερ, έτσι, είναι και η αγάπη, είναι η αγκαλιά, είναι η καλημέρα, είναι να σε αγαπώ, να σε σκέφτομαι, είναι τα πάντα. Το είπες προηγουμένως, να ξέρεις να δίνεις περισσότερο. Αλλά πρέπει όχι μόνο οι λέξεις φυσικά να γίνονται και πράξεις, αλλά έχω δει να συμβαίνει η μέρα Χριστουγέννων να συναντήσεις έναν άνθρωπο που κοιμάται σε ένα παγκάκι, ναι, να του πεις ένα καληνύχτα, ένα χτύπημα στον νόμο και αυτό είναι ό,τι πιο ζεστό μπορείς να κάνεις, ειδικά τέτοιες μέρες. Ναι. Δεν ήθελα να φτάσω εκεί γιατί είμαι φορτωμένος και επειδή ήξερα ότι θα γριέψω, δεν θέλω να γριέψω, θέλω να φύγω με χαμόγελα από το 2018, παρότι επαναλαμβάνω ότι δεν μας πρόσφερε και τουλάχιστον τα αναμενόμενα, τα αποθούμενα. Λοιπόν, Αλέξανδρε Νικολαίδη, πρωτίστως χάρηκα πολύ που συναντηθήκαμε. Θα πεις έγινε σε ένα τηλεοπτικό πλατό, σε ένα σκηνικό, θεατρικό είναι αυτό. Δεν πειράζει. Έχει περισσότερη όμως αλήθεια και έχει περισσότερη ψυχή. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα σε συναντήσω και πάλι. Στην παράσταση θα έρθω κάποια στιγμούλα. Μάλλον θα είναι την πρώτη Κυριακή της, την πρεμιέρα. Και θα γνωριστούμε καλύτερα, θα πούμε κι άλλα, θα σε φιλοξενήσω και την επόμενη φορά, όσες φορές χρειαστεί τέλος πάντων. Εύχομαι σε όλους τους συντελεστές πρωτίστως ό,τι καλύτερο, κάθε επιτυχία, γιατί από την επιτυχία προκύπτει για τον καλλιτέχνη και η ευτυχία. Ναι. Χαίρεται ο καλλιτέχνης όταν είναι με το χειροκρότημα δεδομένο, το εισπράττει. Και ό,τι άλλο έχετε στο μυαλό σας και σαν ομάδα και σαν μέλη αυτής της ομάδας να αναλάβετε μάχημα στο 2019. Σας τα εύχομαι όλα με την καρδιά μου. Ευχαριστούμε από καλά. Καρδιάς. Λοιπόν, τώρα να στραφώ σε εσάς. Μπορώ να έχω κάμερα. Την έχω. Σε ευχαριστώ. Θα σας αποχαιρετήσω. Ναι, κρατώ ένα χαρτί στα χέρια μου. Γράφει τα στοιχεία των προσκεκλημένων και μερικά πράγματα που μερικές φορές με βοηθούν ως δεξαμενή. Μία λέξη μπορεί να είναι μία δεξαμενή. Μιλούσαμε για το ραφτάκι των λέξεων προηγουμένως. Μία λέξη μπορεί να είναι μία δεξαμενή. Ένα ορμητήριο, ένα εφαλτήριο, ένα κάστρο από το οποίο μπορείς να πολεμήσεις αόρατους και ορατούς εχθρούς. Τα πάντα μπορεί να είναι μία λέξη. Αρκεί να ξέρεις να την διαχειριστείς. Πρωτίστως να τη χειρίζεσαι. Αυτό είναι το σωστό ρήμα. Θα σας αποχαιρετήσω λοιπόν δια των λέξεων. Δεν είναι μαγικές, είναι ανθρώπινες, τις γνωρίζουμε. Όσοι αγαπάμε, όσοι λατρέψαμε την αληθώς μητρική μας γλώσσα, γιατί εκεί εστιάζει η έννοια, λέμε μητρική γλώσσα. Ελάχιστοι αντιλαμβανόμαστε την ουσία της. Δεν είναι η γλώσσα που μας έμαθε κατά ανάγκη η μάνα μας. Αυτό είναι προφανές. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι αυτό που χρωστάμε στη μάνα ως γεννήτωρα. Γιατί η γλώσσα μας γέννησε. Και μια μέρα σας είπα, ευθαρσώς, σκεφτείτε τι θα συμβεί αν ξαφνικά, μαγικά καταργήσουμε τη γλώσσα μας. Σταματήσουμε να μιλάμε ή την φτωχοποιήσουμε στο χείριστο, όπως συμβαίνει καλή ώρα σήμερα, με 70 λέξεις η νεολαία συνονοείται πάνω κάτω. Αυτές είναι οι λέξεις. Φανταστείτε τι θα μας συμβεί. Εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο. Για όλους ανεξαιρέτως, ξεχάστε το 18, τελείωσε, τελειώνει. Και όταν έρθει το 19, να είστε όρθιοι, την ψυχή πάντα μαζί, γιατί οι επάλξεις είναι αυτές που μας ταιριάζουν. Όποιος μείνει στο σπίτι για ύπνο, για μάσα, για πιωτό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο από αυτά που εννοούμε καλοπέραση, ξεχάστε τα. Θα μείνει μόνος και θα τον προλάβουν τα δεινά στη μοναξιά του. Όρθιοι, όλοι μαζί και με πολύ ψυχή. Να είστε όλοι καλά, χρόνια πολλά και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος που έρχεται. Γεια χαρά.